βάζει 14 γκολ ο ΠΑΟΚ στο πρώτο φιλικό, παίρνει στις εφημερίδες την άλλη με ένα site, Πολυβόλο ο ΠΑΟΚ, κοντσέρτο για Πολυβόλα. Διέλυσε, συνέντευξε, εντωμεταξύ εκείνος ο τερματοφύλακας είχε ένα κεφάλι πιο μεγάλο από του Πάγκαλου, ο τερματοφύλακας της Μπειραρίας. Κοντσέρτο για Πολυβόλα, κοντσέρτο για Πολυβόλα, ό,τι πείτε. Πάει, παίζει χθες με τους Τσίπριους, να πούμε. Ανοίγω ραδιόφωνα τηλεοράσεις να ακούσουμε εδώ. Λέει, έκρυψε τα χαρτιά του, λέει, ο Ίβιτς έπαιξε, λέει, κρυφτό. Δηλαδή, είπε, ας πούμε, τον Τζαβέλα, Τζαβέλα, επειδή ξέρεις πολύ καλά να κατεβάζεις την μπάλα και εσύ Κρέσπο, δεν κατεβάζετε καλά, δίνετε τη δεξιά και αριστερά και δεν. Μετά, ας πούμε, είπε τους πλαϊνούς, τον Ροντρίγκες και τον, πώς θέλω, τον Τζαλπάλ, παιδιά, κοιτάξτε, στον κλειστό χώρο, επειδή είστε σαΐτες και αν πάρετε στο ένας με έναν αυτά τα μπακ της Κύπρου θα τους διαλύσετε, μην το κάνετε. Θα μας βλέπει ο Κύπριος, πώς το λένε, του Άγιαξ, ο κατάσκοπος. Ακούς κάτι μαλακίες τέτοιες. Και να έχεις μαλλιά να σε πέσουν, εμένα έχω στην πλάτη κάτι αυτά. Ήδη έχουν αρχίσει και πέφτουν, γιατί είχα πάει να κάνω αποτρίχωση. Λέω, κάτσε να ακούσω την κριτική του αγώνα ΠΑΟΚ, πώς τη λέγανε την ομάδα, Απόλλων Λεμεσού. Μόλις λοιπόν ακούω τις κριτικές, όπα, αρχίζουν και πέφτουν, ξέρω κτλ. Θα πέσουν και οι τρίχες από τις γάμπες και θα νομίζουν ότι τις ξυρίζουν, θα πες περάσω για μπουστράκι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εγώ τι είδα. Εγώ είδα ότι αυτό που έκρυψε ο Ίβιτς είναι το center forward του. Και το γεγονός ότι θα πάει επάνω να παίξει με 3 half, χωρίς δεκάρι, και έβαλε και εκείνον τον 7μηνίτη τον Μπέλγα. Έχει κάνει κάτι στα μαλλιά ο Μπέλγας εδώ, κάτι τσιμπιδάκια, κάτι αυτά του κόλλου, να πούμε κτλ. 7μηνίτης. Δηλαδή, καμία βελτίωση. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος φυσικά αυτό το παιχνίδι το φιλικό με του Άγιαξ είναι πολύ διαφορετικής φιλοσοφίας και τακτικής, γιατί εδώ φάνηκε ότι ο ΠΑΟΚ παίζει με μια ομάδα για να δημιουργήσει, ενώ εκεί θα πάει να κλέψει την κατάσταση. Οπότε αυτό δεν μπορείς να το χαρακτηρίσεις ως πρόβα generale. Δεν μπορείς δηλαδή να παίξεις, να κάνεις πρόβα generale, μια κομμωδία, να παίξεις κομμωδία, ενώ θα πάει να παίξεις στον Ιδίπου Στήρανο, ξέρω εγώ, στο αρχαίο θέατρο της Επιδάβου. Λέω λοιπόν ότι δεν ήταν πρόβα generale. Αυτό ήταν μια προπόνηση όπου βρήκαμε την ευκαιρία να δούμε σε ατομικό επίπεδο κάποιους ποδοσφαιριστές. Εγώ αυτό που είδα είναι ότι, αν εξαιρέσει το δεξιό πιστοφύλακα, το Μάτος, ο οποίος μου έκανε πολύ καλή εντύπωση, πιστεύω ότι έχει και καλά ανεβάσματα, είναι πολύ καλός και στο ψηλό παιχνίδι και πολύ καλός με την μπάλα κάτω και στο ένας με έναν, και από ό,τι είδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με αυτά τα κολοχάφ που έχει ο ΠΑΟΚ και χαφ. Είδα μια ιδιαίτερη κατάσταση, δεν είδα καμία ιδιαίτερη κατάσταση, συγγνώμη, είδα ένα ΠΑΟΚ ο οποίος ήταν πολύ μέτριος. Μέτριος όσον αφορά τα χαφ του. Όσον αφορά τα στόπερ του, γελάει το σύμπαν ο Τζαβέλας με τον Κρέσπο, δίδυμο. Ο Τζαβέλας είναι κλικαδόρος. Λοιπόν, δεν είναι κακός παίκτης, αλλά για μένα η θέση του είναι αριστερό μπακ. Τι κάνουν λοιπόν στον ΠΑΟΚ? Προσαρμόζουν την άμυνά τους επάνω στον Τζαβέλα. Δηλαδή δεν υπάρχει μεγαλύτερη κολοτριπηδιά από αυτό το πράγμα. Δηλαδή να προσαρμόσω εγώ την άμυνα του ΠΑΟΚ που θα πάει να χτυπήσω το πρωτάθλημα επάνω στον Τζαβέλα, ο οποίος είναι αυτός που είναι. Και δεν πάνε να πάρουν αριστερό μπακ και παίζει ο Λέο Βατσεκί, που άμα πας έξω από τον Άγιο Λουκά και τον Κιανό Σταυρό και δεις κανέναν μετά από εγχείρηση, το χρώμα του θα είναι καλύτερο από τον Λέο Βατς. Μιλάμε ότι αυτοί που έχουν νύκταρο έχουν καλύτερο χρώμα από τον Λέο Βατς. Ποιος Λέο Βατς, ρε πως. Δηλαδή αυτοί είναι φροπαθείς μετά την αυτή που κάνουν μέρα παραμέρα, είναι σε καλύτερη κατάσταση όταν κλείσανε μένα οι ουρητήρες μου, ήταν πολύ ωραιότερος από τον Λέο Βατς. Σου λέει, τον έχουμε καβάτσα τον Καριόλη, τον Τζαβέλα, να τον βάλουμε εκεί. Δεν παίρνουν αριστερό στόπερ και έχουν 5 δεξιά στόπερ. 6 δεξιά στόπερ. Και πάνε να παίξουν τώρα πάνω στην, πώς το λένε, στο πίκι πίκι ράμπο, έλεγε ο Βέγκος, στο Άμστερνταμ, με δίδυμο τον Τζαβέλα με τον Κρέσπο. Ο Κρέσπο είναι ντροπή να είναι μεταγραφή του ΠΑΟΚ. Είναι ένα κατοδοχείο και ένα κακό χαρακτήρα, ο οποίο σε καμιά περίπτωση δεν είναι καλύτερο από τον Μαλεζά και από τον Χατζη Ισαΐα. Έτσι λέω εγώ. Ένα παίχτη, ο οποίο μου έκανε όχι θετική εντύπωση και σε πολλές φάσεις μου κάνει αρνητική εντύπωση. Καταρχήν δεν έχει σωματικά προσόντα. Άμα πας στον δρόμο και βρεις τον Κρέσπο και είναι να μαλώσεις μαζί του, λες, μπορώ να τον δίνω αυτόν. Δηλαδή να τον πιάσω μπόσικο, να του ρίξω δύο στο σαγόνι, δύο άσους και ένα τριάρι. Παπαπαπ, τον έριξες κάτω. Δηλαδή τον Μαλεζά και τον άλλον δεν πας να τον πλησιάσεις. Δηλαδή σωματοτυπικά όταν
όταν βλέπεις ένα πράγμα με κάτι πλατούλες τέτοιες, κοντός και τα λοιπά, το βάζεις center back. Και επαναλαμβάνω, προσαρμόζουν όλη την τετράδα της άμυνας επάνω στον Τζαβέλα. Όσον αφορά τα χαφ, αυτός ο Σάκφορ, πώς το λένε, ήταν μέτριος, πολύ καλύτερος ο Τζίμιροτ, πολύ καλύτερος ο Τζιόλης σε μικρά μέτρα, και είναι τραγικό αυτό. Και ο άλλος ο Μπίσεσβάρ που μπήκε εκεί πέρα μέσα, είχε 6-7 κιλά και κάτι μπυρόκιλα παραπάνω. Και είναι, θα λες και βγήκε από τη μηχανή του χρόνου, από τον κύριο του Γρανάζη, τη μηχανή του χρόνου, τη δεκαετία του 70. Εγώ που διάβαζα μικρό στα ρατατά και τον έπαιζα, να πούμε, 14 χρονών, 13, σαν να έβλεπα τον ρατατά να παίζει μπάλα. Όσον αφορά τους δύο πλαϊνούς, είναι πολύ καλή στην ταχύτητα ο Ροντρίγκες και ο Τζαλμάν. Είναι πολύ καλή στον ευνηδιασμό, στον κενό το χώρο. Μπορούν να παίξει ο ΠΑΟΚ πολύ καλά τον ευνηδιασμό με αυτούς τους δύο, φανταστικά. Αλλά είδα ότι σε κλειστούς χώρους δεν μπορούν να τρυπήσουν ούτε τις Βάνα Μπάρμπα το εδίο. Δεν μπορούν. Δεν μπορούν να τρυπήσουν τίποτα αυτοί. Είχαν κάτι μπακ εκεί, ένας Βασιλείου και ένας Σωτηρίου. Αγνώστον ταυτότητα, συμπτάμενα αντικείμενα. Τους βγάλουμε στο ράδιο σήμερα. Ενίκηση τον ΠΑΟΚ, χάρη να μιλήσουν εκεί τα κυπριακά τα παιδιά. Μια χαρά. Δεν τους πέρασαν μια φορά. Επειδή όμως ο ΠΑΟΚ θα πάει να παίξει ένα παιχνίδι άλλο εκεί, μπορεί με την καταστροφή να πάρει καλό αποτέλεσμα. Δηλαδή αυτή η εικόνα μπορεί να είναι τελείως διαφορετική με αυτό που θα δούμε την Τρίτη στο παιχνίδι. Εκείνο όμως που βλέπω είναι ότι η κεντρική χαφ που πήρε δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από το Χαρίση, το Τζίμιροντ και το Τζιόλι, αυτό βλέπω εγώ. Και οι center back που πήραν, ευτυχώς πήραν τον Βαρέλα σήμερα, που είναι μια πολύ καλή μεταγραφή. Δεν θέλω να χαλάσω το κατήρι του Τζαβέλα να παίζει ο Τζαβέλα βασικό. Αν πάρουν έτσι πρωτάθλημα, μόνο αν θέλει ο Ολυμπιακός να το χάσει. Ή ξέρω εγώ αν βαρέθηκε ή για άλλους λόγους. Και πάλι, άμα κάνει ένα γκάλοπ, γιατί εγώ έκανα κάτι τέτοια γκάλοπ 4 ώρες ραδιόφωνο τη μέρα, τηλεοράσει κτλ. Του λέω, εάν δεν πάρει ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα φέτος, ποιος πιστεύετε θα το πάρει, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι η τρίτη ομάδα στην ψηφοφορία των ακροατών, ακροατές και τηλεθεατές από όλες τις ομάδες. Την Τρίτη θα πούμε περισσότερα. Να είστε καλά.